Γιατί πήγαινε στο σπίτι μου ο χάρος. Όλα καλά ρε. Σαν το σπίτι σου ρε. Ask for advice. Try to flirt. Μαλάκα έλα ρε φίλε, θα βαρεθεί ο κύριος χάρος. Κύριε χάρε μη βαριέσαι. Έρχεται μετεωρίτης, δεν κατάλαβα. Wow. Θα πεθάνω, fuck, πέθανα. Μαλάκα πόσο γρήγορο ήταν αυτό. Για αυτός που ρωτάτε, η Μαρίκα βγαίνει παιδιά κάθε Σάββατο. Και θα μου πεις, σήμερα όμως Ιωάννα, τι θα κάνω, αυτό το προηγούμενο βίντεο ήταν να είναι Μαρίκα. Σήμερα θα σκοτώσουμε τους εχθρούς μου στο Sims. Αφού είναι παράνομο να τους σκοτώσω στην πραγματική ζωή και αυτοί συνεχίζουν να είναι παπάριδες, θα τους σκοτώσω στο Sims. Αν αυτό λοιπόν το βίντεο σήμερα μαζέψει 200 likes, δεν είναι πολλά, ξαναλέω. Οι εχθροί μου θα ανέβουν στο προφίλ μου στο Sims, το οποίο είναι αυτό εδώ για να το ακολουθήσεις, για να τους έχεις και εσύ και να τους σκοτώνεις και εσύ, ελπίζω. Κάνε και ένα like για να πάει καλά αυτό το βίντεο και πάμε κατευθείαν να παίξουμε. Προφανώς και οι εχθροί μου δεν μοιάζουν έτσι. Εγώ απλά τους έφτιαξα για να μην καταλάβουν ότι είναι αυτοί, κατάλαβες χαχά. Και έχουμε και τρέχουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ την κυρία η οποία είναι παπαρδέλα. Γιατί είσαι μία παπαρδέλα. Έχουμε αυτόν εδώ τον κύριο ο οποίος είναι ο κολοπαπάρας ο πρώην. Νομίζω κατάλαβες ποιος είναι. Και αυτόν εδώ που θα ταυτιστείς εσύ που βλέπεις το βίντεο, γιατί αυτός εδώ είναι ο αρχιπάπαρος ο teacher. Βάζουμε λοιπόν αυτόν εδώ τον υπέροχο κωδικό. Command fail. Μαμά σου fail. Και βρίσκουμε το Kaoplan! Το Kaoplan γιατί είναι έτσι, εγώ νομίζω ότι το παίρνω ολόκληρο. Ωραία, θα γκρεμίσουμε το μισό σπίτι για να πάρω Kaoplan. Α, μήπως να τα ποτίσω αυτά τα βλαμμένα. Παιδιά, ελάτε λίγο πότισε. Παπάρα, πώς σε λένε σένα, κύριε κακέ κύριε. Ο αρχιπάπαρος ο teacher. Α, πάει με τζόκινγκ. Παιδιά, εδώ μεταξύ δεν τους έχω φτιάξει κανονικά και είναι randomized οι τύποι. Δεν δίνονταν έτσι ο καθηγητής μου. Α, δεν είναι ακόμα έτοιμα. Ωραία, ποιος θα πεθάνει με στη λίμνη τους καρχαρίες. Θα βάλω πυράνχα. Α, δεν έχω λεφτά. Mother, Lode. Ευχαριστώ, παιδιά. Αυτό το παιχνίδι είναι γεμάτο κωδικούς. Μπράβο, βάλε και καρχαρίες. Βούτα μέσα. Α, δεν πέθανε. Θες να ξανα. Jump in. Ο τρίτος sim θα πεθάνει από μετεωρίτη. Για να πέσει πάνω μας μετεωρίτης, πρέπει να κοιτάμε τα αστέρια. Λοιπόν, ο πρώην θα πεθάνει με το μετεωρίτη. Observe the sky. Θα στο βάλω να το κάνεις 200 φορές. Και δεν έχω δει και ποτέ αυτό το θάνατο, ρε φίλε. Τα Kaoplan μπορώ να τους κάνω. Δεν μπορώ να τους κάνω τίποτα. Όχι, αυτό έχει βγάλει κάτι. Τι έχει βγάλει αυτός. Barely escape. Τέλεια. Άρα παραλίγο ψοφίσει. Jump in, jump in, jump in, jump in. Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα, καλά ψαράκια. Μα ο μαλάκας γιατί έφυγε. Α, επειδή είμαστε, έλα, jump in, jump in, jump in. Πέθανε ο πρώτος. Yes, παλιό μαλάκα. Ξέρεις τι ψυχολογικά μου έχεις δημιουργήσει εσύ. Γεια σου χάρε κολλητέ μου. Έλα μπρο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Θα έρθει και η σειρά σου, μην κλαις αγάπη μου. Εσύ κάνω observe the sky. Πού πάει ο τύπος. Γιατί πήγαινε στο σπίτι μου ο χάρος. Μαλάκα μπρο, όλα καλά ρε. Σαν το σπίτι σου ρε. Εσύ πήγαινε, πήγαινε έλα. Friendly introduction στο χάρο. Μην κλαις, γεια σου αγάπη μου. Τι κάνεις. Παιδιά λέτε να την πέσω στο χάρο. Α, κοιτάξτε. Παιδιά δεν έχω κάνει ποτέ, δεν έχω παίξει ποτέ με Kaoplan. Baby Kaoplan. Ask for advice. Try to flirt. Ωραία μαλάκα, η άλλη είναι κλαψομπίπ. Έλα σου βάλουμε λίγο. Μαλάκα, έλα ρε φίλε, θα βαρεθεί ο κύριος χάρος. Κύριε χάρε, μη βαριέσαι. Πάντως μιλάμε, ο άλλος ο μαλάκας κάνει observe the sky. Υπάρχει κάποια περίπτωση να πεθάνει. Observe the sky, observe the sky. Μωρό μου, μη... γιατί τον βρίζει ρε μαλάκα, το χαρμά είναι ηλίθεια. Σε παρα... Α, έφυγε. Μπράβο, καλά. Αλλά αν νομίζετε ότι μόνο αυτή είναι η Sims που θέλω να σκοτώσω, παιδιά κάνετε λάθος. Υπάρχει άλλος ένας. Είναι αυτός ο λικάνθρωπος ο Greg που προσπαθώ να τον φυστικώσω 100 gameplays και δεν φυστικώνεται. Αφού δεν φυστικώνεσαι θα πεθάνει. Το μόνο που θέλω είναι να βγει αυτός ο μαλάκας. Ο άλλος ο μαλάκας γιατί κοιμήθηκε ρε παιδιά, έπρεπε να κοιτάει τον ουρανό. Και στη ζωή μαλάκας και στο παιχνίδι θα είσαι. Κάνε αυτά εδώ σου παρακαλώ μέχρι εγώ να περιμένω τον Νίκο. Δεν θα βγει ο μαλάκας, πήγαινε σπίτι να κατουρίσει κορίτσι μου. Ο άλλος έχει χαρτογραφήσει όλα τα αστέρια του κόσμου, αλλά να πεθάνει από μετεωρίτη δεν πεθαίνει. Καλά ρε μαλάκα αυτή είναι ηλίθεια, δεν θέλω να πεθάνεις έτσι. Φύγε από τη λίμνη ρε. Μαλάκα θα πεθάνει με λάθος τρόπο η τύψα. Αυτός πάλι ο αθάνατος. Τόσοι κομίτες, ένα δεν θα πέσει στο κεφάλι σου. Ο αρχιπάπαρος ο teacher που πέθανε με παίρνει τηλέφωνο τον κάτω κόσμο. Μαλάκα με έχει στοιχειώσει, σκάσε. Φύγε, δεν θέλω ρε μπρο. 3 hours later. Μαλάκα ξύπνας παρακαλώ, μεγάλωσαν τα Kaoplan. Περίμενε, πώς θα με φάει. Θέλω να με φας, πώς θα με φας. Και μάλλον άμα δεν τα ταΐσω, λογικά θα με φάνε. Τι ωραία που είναι να παίζω. Λα 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 λα, τι μπορεί κακό να γίνει. Πριν
συνεχίσω να παίξω. Παιδιά, είναι πανσέλινος. Ο άλλος ο κολοπαπάρας πρέπει να βγει έξω από το σπίτι του. Άρα πάμε λίγο εδώ. Α, βγήκε! Έλα, ηρέμησε καταρχήν. Α, του φάμι! Νάτος! Ω, νεύρα έχεις, νεύρα που έχεις. Καταρχήν, θέλω να δούμε όλοι την πραγματική μορφή του Greg. Return to normal! Α, είναι απλά ένας παππούς. Θυμωμένος παππούς. Έλα να παίζεις κι εσύ εδώ με αυτό εδώ τη μαλακία. Να δούμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Ρε μαλάκα, αυτός γιατί είναι τούβλος. Όχι εσύ, play with. Αυτόν έβαλα να κάνει play with. Παιδάκια μου, καλά θέλετε να τους φάτε. Είναι κακοί κύριοι. Είναι κακοί κύριοι. Αυτός δεν μου κάθεται και αυτοί είναι βλαμμένοι. Αυτοί θα τα φτιάξουν. Ωραία, συνέχισε να τα ταΐζεις. Κάποια στιγμή θα σε φάνε. Oh! Oh! Κόλο παπάρα, σας νότισε μέτρο. Heading right for him. He should seek shelter and quickly. No, no, no! Σόφα, κάτσε εκεί. Μην τολμήσεις και κουνηθείς. Θέλω να πεθάνεις. Έρχεται μετεωρίτης. Δεν κατάλαβα. We have a problem. Κόλο παπάρας πρώην is about to die from being struck by a meteor. Oh, 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 oh! Θα πεθάνω! Fuck! Πέθανα! Μαλάκα! Πόσο γρήγορο ήταν αυτό! Oh my god! Πέθανε από... Yes! Πέθανε από μετεωρίτη! Δεν έχω πεθάνει ποτέ! Παιδιά, μην κλαίτε! Δεν τον ξέρατε! Και ήταν και ο κολοπαπάρας ο πρώην μου! Παιδιά, πόσο χαρούμενοι έγινα με αυτό! Ο δύσκολος θάνατος που δεν περίμενα να γίνει ποτέ έγινε! Όλοι οι υπόλοιποι θέλω να είμαστε εδώ, να ταΐζουμε αυτά εδώ, να πεθάνετε κι εσείς! Οπα! Α, έβγαλε αυτό! Έχει βγάλει τούρτα! Φάτη τούρτα! Φάτο, φάτο, αγάπη μου, το κέικ να δεις να γίνει! Με έφαγε! Με έφαγε! Μαλάκα, με έχει εκεί μέσα! Ο χαρός, τι κάνει με τα Kaupland? Ω, με έφτισε κάτω! Ω, μαλακία! Ωραία, έλα παίξε με αυτό, ρε, είσαι κοντά! Λογικά θα ξαναβγάλει, δεν θα ξαναβγάλει! Δεν το πιστεύω. Ο Greg θάγκωσε την ηλίθια, την παπαρδέλα και τώρα θα γίνει λικάνθρωπος. Παιδιά, απλά έπρεπε να πεθάνετε. Jesus Christ. Ο άλλος γιατί δαιμονίστηκε? Γιατί φέρουμε άσχημα στο παιδάκι? Oh my god. Βγάλε μία τούρτα να τη φάω να πεθάνω. Α, έβγαλε τούρτα. Τώρα αν αυτή, επειδή έχει φάει ήδη μια φορά τούρτα, άμα ξαναφάει θα πεθάνει. Eat cake. Με έφαγε, μαλάκα. Άσε ρε που στενοχωριέσαι, ρε μαλάκα, ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτός ο άκυρος που ήρθε τώρα στο σπίτι να κλάψει και έβγαλε και σέλνει το χάρο, τη φάση. Θα φάει και το χάρο, δεν τον τρώει. Εσύ πώς θα πεθάνεις? Εσύ βασικά πέσε μέσα, ρε φίλε, στη λίμνη. Jump in, jump in. Κάποια στιγμή θα ψοφήσεις. Α, κάτσε! Έβγαλε και άλλη τούρτα. Eat cake κι εσύ. Θα πεθάνεις από Kaupland, δεν πειράζει. Ωραία, ναι. Τον έφτιασε τη μια φορά. Έλα ρε μαλάκα. Ένα φάντασμα ήρθε μέσα στο σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Ο αρχιπάπαρος ο Τίτσερ ζωντάνεψε. Ρε μαλάκα, δεν θα ψοφήσουνε ποτέ. Αυτή είχε κι άλλη τούρτα. Τέλεια. Έλα να τη φας κι εσύ. Γιατί δεν με αφήνει να φάω τούρτα? Συγγνώμη, έφαγε το φάντασμα. Ρε μαλάκα. Έλα ρε φίλε. Τώρα πρέπει να ξαναπεριμένω για να βγάλει αυτό. Πόρε μαλάκα. Ωραία. Πήγα εσύ εδώ μέσα μέχρι να βγάλει κάποιο από αυτά κάποια τούρτα. Τον αθάνατο γι' αυτός ο μαλάκας. Τέλεια. Να τη πάλι, να τη. Έλα αγάπη μου. Γιατί δεν μου βγάζει eat cake? Αυτό πέθανε! Έλα ρε μαλάκα, πέθανε! Γιατί όλος έχει τρελαθεί και δεν μπορεί να τα είσαι. Και αυτό πέθανε! Παιδιά, θα πεθάνουν όλα. Ούτε αυτό μπορεί να φάει. Ωραία, μαλάκα, δεν μπορεί να τα φάει. Γιατί? Μάλλον επειδή είναι immortal, ε. Παιδιά, αυτός δεν πεθαίνει με τίποτα. Δεν μου βγάζει καν το τσιτ να τον σκοτώσω. Anyway, αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Υπενθυμίζω ότι αν το βίντεο πάρει πάνω από 200 likes, θα σας ανεβάσω τους χειρότερους εχθρούς μου στο προφίλ μου στο Sims. Για να τους κατεβάσετε και να παίξετε κι εσείς. Ελπίζω να τους σκοτώσετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!